Για τη μη εξυπηρετούμενα δάνεια τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για Κατερίνα, αν είναι έτοιμοι και οι υπόλοιποι, ναι, είναι έτοιμοι και τα υπόλοιπα κανάλια πάντα. Ήταν μια γόνιμη, μια παραγωγική σύσκεψη, για την οποία μάλιστα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του, ευχαρίστησε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για την προθυμία να συμμετάσχουν και τις προτάσεις που κατατέθηκαν προτάσεις και εισηγήσεις. Ιδιαίτερη μνήμα έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στον πρόεδρο του Δήγου, τον κύριο Παπαδόπουλο, που είχε την πρωτοβουλία για να ζητήσει και να γίνει αυτή η σύσκεψη. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχει κοινή αντίληψη ότι πρέπει και μπορούμε ως πολιτεία να δράσουμε ούτως ώστε να διευκολυνθεί γενικότερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και το κοινό, οι δανειολήπτες, και να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα. Έχει αποφασιστεί στην βάση ακριβώς της κοινής αντίληψης να λειτουργήσει αμέσως μια τεχνική επιτροπή με τεχνοκρατική συμμετοχή εκπροσώπων από τις πολιτικές δυνάμεις, βεβαίως την πλευρά της πολιτείας, το Υπουργείο Οικονομικών, την Κεντρική Τράπεζα, θεσμούς όπως ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αλλά και η Υπηρεσία Αφαιρεγκαιότητας, για να εξεταστούν ενδελεχώς οι προτάσεις, τα ενδεχόμενα. Θα παρουσιάσει σε μερικές ημέρες το Υπουργείο Οικονομικών συστηματοποιημένες τις εισηγήσεις που έγιναν σήμερα μαζί με τον σχεδιασμό, τον αρχικό σχεδιασμό που έχει γίνει ήδη για το σχέδιο εστία. Και βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Υπουργός Οικονομικών είχε την ευκαιρία να κάνει μια λεπτομερή ενημέρωση για την κατάσταση των πραγμάτων, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας, η οποία είχε ξεκινήσει από ένα επίπεδο ιδιωτικού δανεισμού της τάξης των 21 δισεκατομμυρίων το 2003, είχε βρεθεί μέσα σε μια δεκαετία, το 2012, με υπερτριπλάσιο τον ιδιωτικό δανεισμό, 72,5 δισεκατομμύρια, και εκεί βεβαίως είναι η πηγή των προβλημάτων. Δυστυχώς τότε είχαν ξεφύγει τα πράγματα και πρέπει να σημειώσουμε σήμερα ότι ενώ η Κύπρος παρουσιάζεται μέσα στην Τελωνιακή Ένωση ως μια από τις χώρες που έχει την μεγαλύτερη πίεση σε προβληματικά δάνεια, ταυτόχρονα είμαστε και η χώρα που έχουμε κάνει την μεγαλύτερη πρόοδο. Από το 2012 μέχρι το τέλος του περασμένου χρόνου, το ύψος του ιδιωτικού δανεισμού είχε μειωθεί από εκεί που είχε φτάσει στα 72,5 δισεκατομμύρια σε 51 δισεκατομμύρια, κατά 30%, και αυτό μάλιστα έγινε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Στην βάση λοιπόν αυτής της πρόοδου υπάρχει σήμερα η κοινή αντίληψη ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε την προσπάθεια να γίνει εξειδικευμένα η παρέμβαση της πολιτείας, και η εξειδίκευση θα είναι πραγματικά υπέρ των δανειοληπτών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έκτακτα προβλήματα χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Δεν χρειάζονται περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή. Είναι όμως κοινή αντίληψη ότι πρέπει να μελετηθεί η σύσταση ενός ειδικού φορέα που θα βοηθήσει το τραπεζικό σύστημα, με έγνοια, φιδό και φροντίδα βεβαίως ταυτόχρονα και για την σταθερότητα του συστήματος και για τα χρήματα των φορολογουμένων, αλλά και οπωσδήποτε για την αποτελεσματικότητα που θα επιτρέψει στην οικονομία μας να συνεχίσει ακριβώς και να βελτιώσει τις αναπτυξιακές της επιδόσεις. Θα επιφυλαχθούμε στη συνέχεια για τις προτάσεις. Είναι σημαντικό το ότι είναι κοινή αντίληψη όλων των πολιτικών δυνάμεων ότι η πολιτεία μπορεί να κάνει κάτι, αλλά θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στο να
Είναι όλα συμβατά με το πλαίσιο που διαμορφώνεται στην Ευρώπη γενικότερα, γιατί πλέον είναι γνωστό ότι η εποπτική αρχή για το σύστημά μας είναι κεντρικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η Κύπρος συμμετέχει στην Τραπεζική Ένωση της Ευρώπης. Πιστεύουμε όμως, και αυτή την κατεύθυνση έχει δώσει ο Υπουργός Οικονομικών, ότι μπορεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σεβόμενοι τους κανόνες και τις κατευθύνσεις που υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, να βρούμε λύσεις που θα βοηθήσουν την οικονομία, θα βοηθήσουν τους ανθρώπους και όπως όλοι έχουν σαν κοινό στόχο, θα μπορεί στη συνέχεια η οικονομία μας να κερδίσει όλο το έδαφος που της δίνει η αναπτυξιακή έφεση. Φαίνεται επόμενα βήματα μέσως μετά από αυτή την σύσκεψη σε επίπεδο συσκέψεων. Δηλαδή, σε μία εβδομάδα θα έχει έτοιμη την έκθεση ο Υπουργός Οικονομικών, θα ξαναπραγματοποιηθεί συνάντηση εδώ στο Προεδρικό μέχρι να φτάσουμε στην Βουλή και να καλύψουμε τα νομοθετικά κενά. Έχει οριστεί ένα χρονοδιάγραμμα? Θα λειτουργήσει η τεχνοκρατική αυτή επιτροπή. Ουσιαστικά η ίδια σύσκεψη όλων των πολιτικών δυνάμεων, αλλά σε τεχνοκρατικό επίπεδο, θα λειτουργήσει άμεσα. Το συντομότερο δυνατόν, ο Υπουργός Οικονομικών θα καταθέσει ένα πλαίσιο που θα συμπεριλαμβάνει τόσο τους σχεδιασμούς και τις εναλλακτικές λύσεις που μπορεί να προτείνει η κυβέρνηση, όσο και εισηγήσεις που έχουν κατατεθεί σήμερα και από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Αυτό θα γίνει άμεσα. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ο σκοπός είναι να γίνει μία δεύτερη σύσκεψη, στη συνέχεια σύσκεψη σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Δεν υπάρχει λόγος να επανέλθουμε σε σύσκεψη αρχηγών, διότι υπάρχει η κοινή θέληση και η κάθε μία των πολιτικών δυνάμεων βεβαίως επιφυλάσσεται να δει πώς θα προχωρήσει η κοινή προσπάθεια. Ταυτόχρονα θα πρέπει η Επιτροπή αυτή να λάβει τις απόψεις όπου το κρίνει αναγκαίο και από άλλα τμήματα της κοινωνίας, του συστήματος που εμπλέκονται και έχουν ενδιαφέρον. Ο στόχος είναι να προετοιμαστεί το έδαφος. Τυχόν προτάσεις για αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο είναι στη Βουλή που θα συζητηθούν όταν οριμάσουν. Αλλά να ληφθούν με την μεγαλύτερη συνένεση, κατευχήν όπως φάνηκε σήμερα μπορεί και ομόφωνα, να ληφθούν οι αποφάσεις εκείνες που θα βοηθήσουν το σύστημα, θα βοηθήσουν τους δανειολήπτες, αποφεύγοντας προβλήματα που θα μπορούσε να έρθουν στο μέλλον. Με το καλοκαίρι, κύριε Πρόδρομο, θα γίνει αυτό. Δύο-τρεις επόμενους μήνες. Κοιτάξτε, ο χρονικός οριζοντάς είναι ότι θα πρέπει να δράσουμε το συντομότερο δυνατόν. Ο λόγος είναι διότι πανευρωπαϊκά υπάρχουν εξελίξεις, η Τραπεζική Ένωση αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί οι κατευθυντήριες γραμμές, ο στόχος είναι να έχουμε ένα εθνικό σχεδιασμό συμβατό με το πλαίσιο βέβαια της Τραπεζικής Ένωσης και την Εποπτική Αρχή και να προλάβουμε να έχουμε τις ωφελημότερες λύσεις, ωφελημότερες για το δημόσιο συμφέρον, για το τραπεζικό σύστημα και κυρίως για το καταναλωτικό κοινό, τους δανειολήπτες. Πόσο αντέχει το δημόσιο χρέος, κύριε Προδρόμου, για να επιβαρυνθεί από αυτή την συνεισφορά του κράτους, του φορολογούμενου πολίτη? Αυτά είναι όχι λεπτομέρειες, αλλά είναι η τεχνική πλευρά, η τεχνοκρατική, η οποία θα εξεταστεί στη συνέχεια. Εγώ μπορώ να σας πω κάτι που γνωρίζουμε όλοι, ότι η Κύπρος έχει ήδη μειώσει το δημόσιο χρέος της σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτό που προβλεπόταν από τις υποχρεώσεις μας στο πρόγραμμα. Ήδη έχουμε βρεθεί κάτω από 100% του ακαθάριστου εχώριου προϊόντος, ενώ όταν η Κύπρος δέχτηκε βοήθεια και ξεκίνησε ο προγραμματισμός, αυτό προβλεπόταν να γίνει στα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν περιθώρια
έχουμε δημιουργήσει με τις καλές επιδόσεις, τις οποίες είχαμε υπογραμμίσει πολλές φορές. Το ότι η χώρα μας και η οικονομία μέχρι τώρα πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο και συνεχίζει από ό,τι δείχνουν οι πρώτοι μήνες αυτού του χρόνου να πηγαίνει καλά, μας δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε και με σχετική άνεση τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Κατερίνα, έχουμε πλέον